λέει σοβαρά πράγματα, σωστές σκέψεις. Ακούστηκαν και ορισμένες ελαφρότητες. Στην περίπτωση της δραχμής είναι η ποιότερη έκφραση που μπορώ να μεταχειριστώ. Θέλω να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Έχουμε μπει στην εποχή που διαλέγουμε ανάμεσα στα δύσκολα. Και ας μην νομίζει κανένας ότι θα έρθει γρήγορα η εποχή που θα διαλέγουμε ανάμεσα σε εύκολο ή λιγότερο εύκολο. Θα διαλέγουμε ανάμεσα στο δύσκολο ή περισσότερο δύσκολο. Και θα κάνετε το μεγαλύτερο λάθος, εάν ασχέτως εκλογών ή όχι, περάσετε στον κόσμο την ιδέα ότι είναι από εδώ και πέρα οτιδήποτε εύκολο για την Ελλάδα. Θα τιμήσετε τον εαυτό σας, τη συνείδησή σας, την παράταξη, την ιστορία και τον τόπο, αν τους πείτε την αλήθεια. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην ευρωπαϊκή της πορεία, για την οποία μόνον αυτή η παράταξη, η δική μας παράταξη είναι υπεύθυνη, που σήμερα βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Και πρέπει να παραμείνουμε. Και αν σήμερα υπάρχουν ευρωπαϊκές φωνές, οι οποίες δημιουργούν μια συνολική κακοφωνία, είναι υποχρέωσή μας, με βάση τις αρχές και τα ιδανικά μας, τα ευρωπαϊκά, να παλέψουμε προκειμένου να αλλάξει αυτή η κακοφωνία. Και σας το είπα και στην κεντρική μου ομιλία, ότι έχει ήδη αρχίσει και μαζεύεται το κουβάρι. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος έλεγε προηγουμένως άλλα και σήμερα σιγά σιγά αντιλαμβάνεται και το θέμα της ανάκαμψης και το θέμα της αλληλεγγύης. Και είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω μετά να σας πω ότι όταν κανείς δεν είναι πρωθυπουργός, δεν έχω κάνει για να ξέρω, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς, και Έλληνες και ξένους, όταν κανείς δεν είναι σε μια τέτοια θέση, δεν μπορεί να κατευθύνει το καράβι με το μυρογνωμόνιο. Κάνει χοντρικές τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, το μνημόνιο αυτό έχει δύο βασικές προϋποθέσεις, πάνω στις οποίες βασίζεται, πλάθεται, χτίζεται, οικοδομείται ολόκληρη η εξέλιξη των μέτρων. Από τη μία είναι τα δημοσιονομικά μέτρα, αυτά που τα ονομάζουν προϋποθέσεις, conditionality, και από την άλλη είναι τα διαρθρωτικά. Εάν υπήρχε η δυνατότητα η δική μου ως πρωθυπουργού να διαπραγματευτώ αυτό, θα είχα βάλει και μια τρίτη παράμετρο, τα αναπτυξιακά, που σήμερα δεν υπάρχει. Και είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι όλα αυτά που συζητάμε για ελλείμματα, σας είπα πριν την Μπερνάνκε, μόνο μέσα από την ανάπτυξη ξεπερνάς τα ελλείμματα, λύνεις το πρόβλημα των ελλειμμάτων. Αν υπάρχει έστω μια αρχή ανάκαμψης, δημιουργεί μια αρχή νέας ψυχολογίας, δημιουργεί το δικαίωμα σε μια ελπίδα που σήμερα την έχουν θάψει κάτω από δηλώσεις και κάτω από αρνητισμό σε ό,τι λένε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι εύκολο. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο όμως είναι ότι αν πετάξεις πάνω από τους ώμους σου τα 85 δισεκατομμύρια, θα έχεις τους στόχους των 4 δις για να έχεις ένα διαβατήριο για κάτι δικό σου, για μια προοπτική ανάσας. Αυτό είναι το νούμερο το πιο σημαντικό και να το θυμάστε. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο, σας τα είπα ό,τι είχα και στις παρεμβάσεις μου και στη βασική μου ομιλία. Εγώ θέλω να θυμάστε ότι σήμερα σας κάλεσα να δείτε την ευθύνη σας απέναντι στην πατρίδα, όχι απέναντι στο κόμμα.
Δεν συνομιλούμε τώρα μόνο μεταξύ μας. Όταν συνομιλάει κανείς, συνομιλεί κανείς με τη συνείδησή του, είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται τις επόμενες γενιές, τα παιδιά του, αυτό που θα αφήσει πίσω του. Και να μην το πάει ποτέ κανένας στον ψηφοφόρο. Ηγέτης είναι εκείνος ο πολιτικός, ο βουλευτής, ο οποίος γνωρίζοντας ότι πάει κόντρα στο ρεύμα, πάει κόντρα στο ρεύμα, αν έτσι πρέπει να πάει για την Ελλάδα. Και σας είπα και κάτι άλλο. Επειδή οφείλουμε να απεχθανόμαστε το εύκολο χειροκρότημα, οφείλουμε παράλληλα να θυμόμαστε ότι πολλές φορές θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το Οσανά απέχει 5 μέρες από το Σταύρωσο. Η μόνη συντεταγμένη δύναμη στην Ελλάδα σήμερα, σε αυτή την ώρα του χάος, του απόλυτου, που μας έχει φέρει το Πασόκ, λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το αποκούμπι για τον απλό τον κοσμάκι, για τον απλό τον άνθρωπο, αυτό να σκέφτεστε. Να το παράσχουμε εμείς. Και να το δώσουμε με κόστος προσωπικό καθένας μας. Επομένως έχουμε μπροστά μας εξετάσεις συνέπειας. Ήτανε δύσκολο το όχι τότε και είναι δύσκολο το ναι τώρα. Αλλά αυτή η παράταξη είναι για τα δύσκολα. Γιατί αυτό είναι το σωστό να κάνουμε. Είπε κάποιος πάρα πολύ όμορφα. Τι διαλέγεις, τη βεβαιότητα της καταστροφής ή την αμφιβολία της σωτηρίας? Ασφαλώς το δεύτερο. Εκεί βρισκόμαστε. Και ασφαλώς πρέπει να ενώσουμε τις ελπίδες μας, τις φτερούγες μας, τη δύναμή μας, αυτά που έχει ο καθένας, τις γνώσεις μας, προκειμένου να φτιάξουμε τη μεγάλη, την τελική συνισταμένη δυνάμεω, για να μπορέσουμε να απογειώσουμε από αυτή τη λάσπη που έχει μπει η Ελλάδα, να τη βγάλουμε έξω. Ή περιμένετε ότι θα είστε βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί σε μια ευημερούσα οικονομία που όλα θα πηγαίνουν καλά? Θα κριθούμε από την ιστορία για το αν θα έχουμε βγάλει τον τόπο από τη λάσπη. Δεν θα κριθούμε από την ιστορία για το πόσο αυξήσαμε το κατά κεφαλήν εισόδημα. Επομένως, αυτό είναι το δίλημα και το διακύβευμα. Άκουσα τον καθέναν με όλη την προσοχή που είχα. Έχω κάνει από το 77 βουλευτή στην επαρχία, καφενείο, καφενείο, πράσινο, μπλε, κόκκινο, τα πάντα. Και ξέρω τη δυσκολία. Αλλά αν αναβλύζει από μέσα σου το επιχείρημα, το βλέπει άλλο στα μάτια σου. Και έτσι πρέπει να είμαστε αύριο. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξέρετε ότι το θέμα των εκλογών, επειδή περισσότεροι το θέσατε, για μένα είναι πρωταρχικό. Αν το θέλετε εσείς μία, εγώ το θέλω δύο. Γιατί πράγματι χρειάζεται να υπάρχει το εκτονοτικό για τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε να σπρώξουμε έναν τόπο χωρίς τη βοήθεια του κόσμου, που αισθάνεται δεμένο σε ένα σύστημα που δεν του πάει. Και οι εκλογές θα δώσουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θέλω τίποτα να σας πω. Θέλω μόνο να ξέρετε ότι αυτά που σας είπα και για αυτά που σας είπα
Αισθάνομαι έτοιμος να δώσω τη μάχη μέχρι τέλους. Αυτά που είπα τα κρατάω. Ο κόσμος περιμένει πολλά από εσάς. Είμαι σίγουρος θα τιμήσετε την υποχρέωσή σας απέναντι όχι μόνο στη συνείδηση τη δικιά μας, αλλά και συνείδηση εκείνων των αγέννητων. Εμπιστευτείτε με.